το οποίο ο κομπιούτερ να συνδέεται. Οπότε το κόστος λειτουργίας αυτών των συστημάτων είναι απίθανο. Για να το δέσουμε κάτι, ναι, ζητώ συγγνώμη. Αν κράτη όπως η Ιαπωνία που είναι καθ' αυτού τεχνολογίας κράτη και έχουν, οι ίδιοι κατασκευάζουν, δεν έχουν εφαρμόσει ούτε συστήματα. Όχι. Δηλαδή συστήματα τέτοια αυτόματα που να δένουν ομπρέλα όλο ένα σύστημα σε όλο το κράτος, και τα πέντε πρώτα κράτη τα τεχνολογίας είναι και η Ιταλία. Από τις πρώτες στον κόσμο στην τεχνολογία δεν έχει εφαρμόσει. Δεν έχει εφαρμόσει κάτι σήμερα. Να δούμε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Ένας φοντιστής, δάσκαλος, καθηγητής, θα έρθει να κάνει μάθημα μουσικής, φιλολογικής κλπ. Πώς μπορεί να πληρωθεί αν ευχρημάτων? Είπα δεδομένο ότι θεωρείται τραγικά αστείο. Έρχεται να κάνει μια μπρίζα ένας ηλεκτρολόγος. Έρχεται κάποιος να κάνει ένα παράθυρο, κάποια δουλειά. Ή έστω. Θέλει να ξοφλήσει του λογαριασμού ΔΕ ή ΟΤΕ ή ΔΑΠ κοινόχρηστε. Αυτό πώς μπορεί να γίνει με κάρτες. Με κάρτες. Έπειτα, να ψωνίσει κανείς ψηλικά. Μια πορτοκαλάδα. Ωραία, οριοθετούμε λοιπόν ότι είναι ένα παραμύθι το μια θέμα. Μια πορτοκαλάδα. Θα πας με μπαρκότ, με κάρτες να χρεωθεί. Ας θεωρήσουμε λοιπόν ότι οι λεζάντες ή τα σλόγγαν των εφημερίδων ότι καταργείται το χρήμα. Ή έστω στη λαϊκή. Θα μιλήσει για τις λαϊκές. Εκεί όπως αυτή ήταν μια ερώτηση. Προσέξτε, για να καταργηθεί το χρήμα, όπως σας τόνισα, ο λαός που θα ψωνίσει, να καταργηθεί όλη η νοοτροπία του πλανήτη Γη, αφενός. Και μία άλλη πιο βαθιά θέση στοχαστική πρέπει να κάνουμε, ότι κατά ανάγκη πρέπει τα γνωστά συστήματα που γνωρίζετε για μικρομάγαζα, μεσαίους, μικρούς, περιπτεράδες, αυτά που είπα, ότι κατά ανάγκη πρέπει να καταργηθούν όλα. Δηλαδή, να υπάρχουν μόνο μεγάλα κέντρα διανομής αγαθών και να πει κανείς ότι δεν υπάρχουν περίπτερα, δεν υπάρχουν μικρομάγαζα, δεν υπάρχουν ιδιώτες επαγγελματίες, δεν υπάρχουν τίποτα, ούτε μαθήματα, ούτε τίποτα. Συνεπώς θα αποτανθώ σε ένα τεράστιο σούπερ μάρκετ, αφού καταργηθούν τα πάντα, και αυτό θα συνδέεται με ένα κεντρικό σύστημα. Άρα λοιπόν το θέμα θέλω αυτό να έχει πω, και κοινωνικές, οικονομικές, συνταγματικές. Αν θυμόσαστε στην εισαγωγή που μιλήσαμε, στην εισαγωγή που είπαμε, ότι το θέμα δεν είναι μόνο, εγώ έχω μια τεχνική εικόνα για ό,τι τεχνικό θέμα μπορείτε να ρωτήσετε, λόγω εμπειρίας μπορεί και απασχολήσεώς μου, σαν επάγγελμα μπορώ να σας πω. Και στη ματινά ερώτημα. Ένας κάτοχος μιας κάρτας, Φερρυππίν, εμποροκάρτας. Δεν θα πληρώσει τόκο, δεν θα πληρώσει έξοδα μηχανογραφήσεως, έξοδα αποστολής, αλληλογραφίας, ενημερώσεως. Δηλαδή μόνο θα κερδίζει να έχει ένα ποσό χρημάτων που μπορεί να κάνει αναλήψεις αν είναι cash card. Αν θυμάμαι καλά, γιατί κάπου χαθήκαμε τώρα με το άνοιγμα, είμαστε στην ερώτηση που μου κάνατε, σκοπιμότητα ή ωφελημότητα της κάρτας. Είμαστε στο κόστος συγκεκριμένα. Σωστό. Από λαϊκής απόψεως, μία έξυπνη ερώτηση θα ήταν τι κέρδος έχω. Προς στιγμής, εγώ επειδή είχα κάρτες, μου είχαν στείλει και είχα πάρει κάρτες, σας λέω ότι υπάρχει κανένα όφελος από πλευράς οικονομικής. Διότι, αντίθετα... Πόσο μπορεί κανείς να... Μέχρι 36% τραπεζικός τόκος είναι σε μερικά. Πληρώνει τόκο και τόπο. Πόσο κεφάλαιο μπορεί να σηκώσει, πόσα χρήματα μπορεί να σηκώσει? Αυτό υπάρχει ένα πιστωτικό όριο, όχι δεν πληρώνει τίποτα. Υπάρχει ένα πιστωτικό όριο ανάλογα με τι επιφάνεια έχεις, οικονομική. Δηλαδή, παρουσιάσεις την τράπεζα, στην Εθνική Τράπεζα ή στην Εμπορική ή οπουδήποτε τα στοιχεία σου, μια απόδειξη πληρωμής, οτιδήποτε, και σου βάζει ένα πλαφόν, όπως λέγεται, ένα όριο πιστωτικό, και λέει ότι το πιστωτικό σου όριο να τα πληρώνεις μέχρι 300.000 να βάζεις πίστοση. Αργότερα μπορεί να γίνει ένα εκατομμύριο, δεν ξέρω ακριβώς τώρα γιατί δεν έχω. Το θέμα είναι όμως ότι από πλευράς οικονομικής το άτομο δεν έχει ουδέν όφελος. Κανένα όφελος παντελώς. Αντίθετα, έχει και τόκους. Θα σας πω αμέσως ποια ζημία είναι. Πρώτον, πηγαίνοντας σε πολλά μαγαζιά κάτω, καταστήματα στην Αθήνα, κάνουν τεράστιες ευκολίες στους καταναλωτές για λόγους ανταγωνισμού και κατανάλωσης. Επίσης, δόσεις παρουσιάζουν, δίνουν. Αν κανείς πληρώσει αμέσως, έχει έκπτωση, η οποία κυμαίνεται καμιά φορά, πολύ μεγάλη έκπτωση υπάρχει πολλές φορές.
Είναι 100% σίγουρο. Αυτό το λέω γιατί έχω εμπειρία προσωπική από αυτό. Με κάρτα δεν έχεις έκπτωση. Με κάρτα αποκλείεται η έκπτωση. Και επιπλέον φορολογία τόκος. Είναι λογικό αυτό. Η φορολογία και τόκος είναι λογικό γιατί υπάρχει ο γνωστός τραπεζικός τόκος και κάτι επιπλέον. Θα υπάρξουν και έξοδα μηχανογραφικά. Μάλιστα. Δηλαδή, πώς οι λογαριασμοί θα διακινηθούν από τον καταστηματά, στην κάρτα θα χρεωθούν στο μηχανογραφικό της τράπεζας. Επίσης αποστολής και νήσος λογαριασμού. Δηλαδή, σίγουρα είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλη επιβάρηση. Και μία άλλη ζημιά, κατά τη γνώμη μου, παρόλο τεχνικός, αλλά σαν που το έχω ζήσει το θέμα, έχω τη γνώμη απάνω σε αυτό. Ακριβώς όταν κρατάει κανείς το χρήμα, έχει την αίσθηση του χρήματος και κάπου κρατιέται. Όταν δεν πληρώνει κανείς εκείνη τη στιγμή, μπορεί να παρασυρθεί και να χρεωθεί με μεγάλα ποσά. Μάλιστα. Ήθελα το εξής τώρα να μας πείτε. Έστω ότι εφαρμόζεται η κάρτα κοινωνικής ασφάλισης. Είναι εξυπηρέτηση σε αυτό? Δεν θα υπάρχει γραφειοκρατία παραλαβής, ανανέωσης των καρτών? Δεν θα υπάρξει πρόβλημα της προσελεύσης των πολιτών? Δεν θα έχουμε πάλι αράδα? Δεν ξέρω τι στοιχεία έχετε για το θέμα κοινωνικής ασφαλίσεως. Στις κάρτες κοινωνικής ασφαλίσεως, οι οποίες θα μοιάζουν σαν μια οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα, μία φωτοτυπία, ναι, από την κάρτα κοινωνικής ασφάλισης, ναι, η οποία άρχισε να διανέμεται, ναι, έχει σταλεί στη Χαλκιδική και στη Σάμο γύρω στις 37.000 τέτοιες κάρτες κοινωνικής ασφάλισης. Και βλέπουμε εδώ ότι ακριβώς υπάρχει αυτός ο ΑΜΚΑ, ο αριθμός κοινωνικού... Αριθμός Μητρώους Κοινωνικής Ασφαλίσεως. Κοινωνικής Ασφαλίσεως και υπάρχει και με barcode σύστημα, ναι, και αριθμητικά. Φυσικά θα μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή, να μιλήσουμε για την... Έχει και barcode, έχει και στυλιζαρισμένα γράμματα, όπως λέγονται, δηλαδή, που μπορεί να διαβαστούν και τα ίδια τα... γράμματα που υπολογίζεται. Θα μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή για τις... για τη συνέπεια που έχει αυτό το barcode, που έχει ασφαλώς και τα τρία εξάρια. Για τον ΑΜΚΑ αυτό, που είναι ένας ενίος τοπεδινακωδικός αριθμός, yeah, ένα ενίο μητρό, αποκλειστικά εθνικό μητρό, που θα είναι και διεθνές μητρό σιγά σιγά, yeah, που μπορεί να οδηγήσει σε φακέλωμα, να οδηγήσει σε συνταγματικές, σε παραβίες των συνταγματικών ελευθεριών, του προσωπικού απορρίτου κλπ. Κλπ. Γιατί θα καταχωρίζονται πολλά στοιχεία, πολλές πληροφορίες σε αυτή την κάρτα. Αλλά θα επιδείξουμε αυτούς για την κάρτα σε άλλη εκπομπή, να πούμε πιο λεπτομεριακά. Εγώ ρωτώ, αυτή η κάρτα δεν έχει προβλήματα ως προς την προσέλευση των πολιτών, αυτών των δικαιούχων να εισπράξουν μισθό, σύνταξη κλπ? Δεν θα έχει αράδα, δεν θα έχει συνωστισμό, δεν θα έχει και εκτός των τραπεζών μια αράδα που θα κλείνουν και οι δρόμοι? Δεν θα έχει την ταλαιπωρία, όπως είπαμε πριν, των απλών αγροτών και συνταξιούχων της επαρχίας που θα ψάχνουν να βρουν πού είναι υποκατάστημα Εθνικής Τραπέζης και σε 100 χιλιόμετρα να τρέχουν ακόμη να εισπράξουν τη σύνταξή τους? Δηλαδή, είναι δια μαγικής μεθόδου λύνεται το πρόβλημα και είναι η εξυπηρέτηση, ή είναι αυτό το οποίο δικαιολογημένα λέγουν αυτοί οι ευλογημένοι? Με ευχαρίστηση σας λέγει, με ευχαρίστηση μας σας ανακρίνω με την ταλαιπωρία σας. Τι έχετε να πείτε σε αυτό? Υπάρχει μόνο εξυπηρέτηση? Όταν μιλήσαμε εξ αρχής για θέμα ωφελημότητας και σκοπιμότητας, εγώ έκανα μία ερώτηση απάνω σε αυτό το ερώτημα και είπα από ποια πλευρά τίθεται το θέμα ωφελημότητας. Αν το θέσετε πολίτη, από πλευράς πολίτη, με αυτά τα δεδομένα δεν υπάρχει ούτε μία εξυπηρέτηση. Δηλαδή, δεν βρίσκω το λόγο γιατί η πεθερά μου, η οποία μέχρι τώρα πηγαίνει στο υποκατάστημα και παίρνει τη σύνταξη, με την κάρτα τι θα αλλάξει? Θα πηγαίνει πάλι στο υποκατάστημα τραπέζες για να πάρει τη σύνταξη? Δεν βλέπω από πλευράς πολίτη ποια θα είναι ωφελημότητα αυτή τη στιγμή. Να δούμε σε ένα άλλο ερώτημα τώρα. Ναι. Δεν υπάρχουν κίνδυνοι πλαστογραφήσεως, μιμήσεως, κλοπής των καρτών? Και τι συνέπειες μπορεί να έχουν αυτές οι ενέργειες? Έστω ότι πλαστογραφούν μια κάρτα. Μέσα σε μια εκπομπή... Και όχι μόνο κάρτα κοινωνικής ασφαλίσεως. Μια κάρτα... κάρτα, ανάληψη των χρημάτων.
ή μια άλλη κάρτα, εθνοκάρτα, που μπορεί να κάνει καταθέσεις και αναλήψεις.